Νικημένη, παιδιά, η Δήχας Βασιλείου στον Α. Και να πω και κάτι άλλο. Εάν ρωτούσε κάποιος ποια είναι η βασίλισσα του Α, εγώ θα απαντούσα ότι είναι η Δήχη Χατζηβασιλείου και όχι η Ελένη Μενεγάκη. Εντάξει, και εννοώ, και μισό λεπτό, όχι, θα στο επιχειρηματολογήσω το συγκεκριμένο, ναι. Γιατί το λέω. Γιατί είναι η μοναδική γυναίκα η οποία έχει έρθει απέναντι σε πολύ δυνατά projects και προγράμματα και έχει καταφέρει να βγάλει το κανάλι ασπροπρόσωπο. Δεν κατάλαβα, αυτό δεν είναι τηλεθέαση. Δεν Έλα, είναι παιδιά, τηλεθέαση, η Δήχη είναι πολύ συγκεκριμένη σε αυτό που κάνει και είναι εξαιρετική και πάμε πολλά χρόνια. Βεβαίω. Εγώ την βρήκα πεκραμένη. Συγγνώμη, Δημητράκη, είναι η μόνη η οποία δεν παραπονιέται. Όποτε και να τη βάλουν και όπου και να τη βάλουν, κάνει τη δουλειά τη. Κάνει αγώνα. Κάνει αγώνα. Έτσι, ναι. Έτσι, και δεν βγήκε ποτέ να πει όχι, δεν θα πάω εκεί ή δεν θα πάω σε αυτή την ώρα ή οτιδήποτε. Ή να προβάλλει βέτο που έχει όλο το δικαίωμα. Όλο το δικαίωμα αυτή τη στιγμή μετά από τόσα χρόνια εμπειρία, καριέρα. Και υψηλών ποσοστών, τηλεθέας, υψηλών ποσοστών να προβάλλει την δική της... Κοίτα, είναι ένα δυνατό χαρτί του Α. Βεβαίως. Γι' αυτό είναι και τόσα χρόνια εκεί. Δεν την αφήνει ο Α να φύγει γιατί είχε κατά καιρούς προτάσεις και από άλλα κανάλια. Ναι, ναι, και για να αλλάζει ώρα ο Α θέλει το δυνατό του χαρτί να το βάλει απέναντι σε κάποιους αντιπάλους τηλεοπτικούς για να φέρει το κανάλι εις πέρας. Ναι, τώρα, από εκεί και πέρα. Ρίσκο σε πολλά παίρνει ο Α. Όχι, το είναι δυνατό χαρτί Χατζηβασιλείου. Δεν έχει μιλήσει ποτέ. Κρατάει μια δική της στάση. Όμως, και εδώ εγώ θα σταθώ. Πολύ κυρία. Κυρία, έτσι. Και θα σου πω τώρα γιατί. Ναι. Γιατί κάτι που δεν ξέρει ο κόσμος, και εγώ το θεωρώ. Δεν ξέρω πώς να το πω. Είναι ότι η Βίκη Χατζηβασιλείου αυτή τη στιγμή είναι 3 μήνες. Απλήρωτη από το κανάλι. Και όποιος θέλει και δεν το για τους δύσπιστους, μπορεί να βγει άνετα να με διαψεύσει. Αυτό δείχνει ότι. Λοιπόν. Ξέρουμε πώς παίζεται με τα κανάλια. Όχι, άκου ότι να ξεκαθαρίσω κάτι ναι. Λίγο. Επειδή υπάρχουν θέματα στη χώρα γενικότερα. Ναι, ναι, ναι. Πολλά κανάλια, και εγώ όταν ήμουν στον Α, υπήρχε περίοδος που μπορεί να καθυστερήσει πληρωμή. Μια καθυστέρηση. Αυτό αλλά επειδή είναι ένα κανάλι το οποίο είναι συνεπέστατο. Πολύ. Ναι. Και όλα αυτά τα χρόνια έχει πάρει πολλά λεφτά. Δεν λες κάτι, ειδικά όταν είσαι παρουσιαστής ναι. Και ξέρω ναι, το κάνει και η Βίκη. Λες, προτεραιότητα έχει η ομάδα μου να πληρώνεται κάθε μήνα σωστά η ομάδα μου και στη συνέχεια να πληρώνομαι εγώ. Στο λέω αυτό γιατί. Κάνει πολύ καλά ποσοστά. Ναι, κάνει νούμερα τηλεθέαση. Την αλλάζουν συνεχώ ώρα και την έχουν μπαλαντέρ. Από Τετάρτη αυτό, από εκεί, από εδώ. Και το πιο εύκολο είναι να πει ότι κοίτα, με αλλάζουν, του φέρνω νούμερα τηλεθέαση. Δεν με κρατάνε στην τηλεθέαση. Έχει και προσωπικέ σχέσει με το καθόλου. Είναι χρηστικά. Δηλαδή μπορεί να έχει ένα ποσό να τη το δίνει στο εξάμεινο. Δεν ξέρουμε τι παίζει στου παρουσιαστέ. Δεν είναι όπω είναι οι δημοσιογράφοι, οι άνθρωποι που είναι στην ομάδα ή οι μισθωτοί με σύμβαση. Είναι λίγο διαφορετικά. Δεν είναι τώρα η γυναίκα χαζή να μείνει σε ένα κανάλι. Έτσι, που δεν, αυτή τη στιγμή ήταν. Δεν την ικανοποιεί και οικονομικά όχι, αλλά και επαγγελματικά. Έτσι, από πολλά. Αλλά, έχει και προσωπική σχέση με τον Α, με τους ανθρώπους του Α και με τη διοίκηση και με την ιδιοκτησία. Και πολύ καλή σχέση με τον κύριο Κοντομινά. Έτσι, ακριβώς. Αν λένε δυνατό χαρτί και παίζουν παντού. Να σας πω κάτι όμως. Επειδή το σχολιάζουν, το έχουμε σχολιάσει και πέρσι. Την έχω δει πολλές φορές για φαγητό έξω, ενώ πάντα στα πλαίσια. Επαγγελματικά. Δεν την έχω δει ποτέ στο σκάφο ενώ που έχουμε δει φωτογραφίες από άλλους. Κρατάει αποστάσεις. Δεν έχω δει ποτέ τη Βίκη Χατζηβασιλείου φωτογραφίες στο σκάφο του κ. Κοντομινά. Ποτέ. Για τα λέμε και όπως τα έχουμε. Και γενικά για τις τηλεοπτικές αλλαγές. Ας κρατάμε μικρό καλάθι. Ας κρατάμε δηλαδή, όπως πάρει το σκάφο του κ. Κοντομινά. Εγώ βλέπω ότι είναι λίγο κατσικοπόδαρο το σκάφο του κ. Κοντομινά. Όποιος πηγαίνει, όποια πηγαίνει, φεύγει και από το σκάφο. Μία και καλή. Ούτε ο Βερίκιος έχει πάει ποτέ στο σκάφο.